Καλούμε στο βήμα για την κεντρική ομιλία τον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλησπέρα σας. Σήμερα εδώ από το Εγάλεο, από τις δυτικές συνοικίες της Αθήνας, όπου ζουν χιλιάδες εργατικές λαϊκές οικογένειες με τα παιδιά τους, θέλουμε να βάλουμε στο επίκεντρο της συζήτησης και κυρίως της πάλης του λαού μας τα επίγοντα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Γιατί, όπως πολύ εύστοχα λέει και το σύνθημα της εκδήλωσης, ο αγώνας για τη ζωή και την υγεία του λαού δεν μπορεί να περιμένει. Η εύλογη ανησυχία, ο φόβος μπροστά στο ενδεχόμενο η πανδημία να πάρει ανεξέλεγκτες καταστάσεις, τώρα πρέπει να γίνει απαίτηση, διεκδίκηση για άμεσα μέτρα, τόσο για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, όσο και για την προστασία των εργαζομένων σε όλους τους χώρους δουλειάς, των εκπαιδευτικών και των παιδιών μας στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, παντού. Χτες το πρωί, ο Πρωθυπουργός της χώρας εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι φτάσαμε στον αριθμό των 17.000 τεστ. Χθες το απόγευμα μάθαμε, μετά την αποκάλυψη των αγωνιστών γιατρών, ότι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ενημέρωσε τις υγειονομικές περιφέρειες ότι δεν διαθέτει επαρκή αντιδραστήρια για την εκτέλεση των μοριακών ελέγχων για τον κορονοϊό που ζητούν τα νοσοκομεία. Τόσο θωρακισμένα είναι τα νοσοκομεία, τόσο έτοιμη είναι η κυβέρνηση. Και μάλιστα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να λύσει άμεσα το θέμα, τι βρήκε να πει? Ότι φταίνε οι υγειονομικοί, γιατί επιστρέφοντας, λέει, από τις διακοπές τους, έκαναν τεστ. Με ποιο κριτήριο ο αναγκαίος μαζικός έλεγχος, ειδικά για το υγειονομικό προσωπικό και για όσους υποβάλλονται σε τεστ προκειμένου, για παράδειγμα, να εισαχθούν σε νοσοκομεία, σε χειρουργία, βαφτίζεται αλόγιστη χρήση? Λελογισμένη χρήση ποια είναι? Να κάνει το τεστ όποιος μπορεί να το χρυσοπληρώσει στα διάφορα ιδιωτικά διαγνωστήρια? Η λέξη ντροπή είναι πολύ λίγη. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι μεγάλες, γιατί στην προσπάθειά της να πετάξει από πάνω της την ευθύνη για τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, συνεχίζει να κουνάει το δάχτυλο στο λαό και την νεολαία, ρίχνοντάς τα πάλι στην ατομική ευθύνη. Μόνο που η ατομική ευθύνη, δηλαδή η ευθύνη του καθένα και της καθεμιάς να προστατέψει τον εαυτό του, τους γύρω του, δεν εμπεδώνεται όσο η κυβέρνηση αρνείται να πάρει μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας του λαού. Για να μην πούμε για τις παλινοδίες, για την αποσπασματικότητα των μέτρων που τροφοδοτούν την όποια χαλαρότητα ή τον εφησυχασμό. Τα καθημερινά τριψήφια νούμερα κρουσμάτων δεν προέκυψαν από το πουθενά. Είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα πήγαν περίπατο για χάρη των κερδών μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, των πολύ μεγάλων ταξιδιωτικών γραφείων, των διαφόρων αεροπορικών εταιριών, των εφοπλιστών, γιατί όλους αυτούς πρημοδότησαν τα κυβερνητικά μέτρα και ο κορονοϊός σε αυτούς τους χώρους έκανε θράψη και όχι στα μικρά καφέ, τις καφετέριες και τα καφενεία της γειτονιάς, της επαρχίας, ούτε στις ταβερνούλες και τα μικρά μαγαζιά εστιατόρια. Είναι πρόκληση λοιπόν η κυβέρνηση να λέει ότι εκείνη έκανε ό,τι μπορεί και να επαναφέρει ως βασικό πρόβλημα πάλι την ατομική ευθύνη. Στην πραγματικότητα
η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου τα όποια μέτρα να μην υπονομεύουν τους δημοσιονομικούς τις στόχους, να μην επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, να μην αφαιρεθεί τίποτα από τα παντός είδους μέτρα στήριξης μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ουσιαστικά κάνει ό,τι μπορεί για να προσαρμόσει τις απαιτήσεις του λαού στο σημερινό, άθλιο, ανεπαρκέστατο δημόσιο σύστημα υγείας και όχι για να αναπτυχθεί αυτό σύμφωνα με τις λαϊκές ανάγκες. Και ενώ ο λαός μας συνεχίζει με αγωνία να έχει στραμμένο το βλέμμα του στο δημόσιο σύστημα υγείας, η κυβέρνηση δεν έχει αφαιρεθεί ούτε στιγμή από το στόχο να ωφεληθούν οι μεγάλοι όμιλοι στην υγεία. Το αντίθετο μάλιστα, διπλασίασε τις αποζημιώσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία για κάθε κρεβάτι ΜΕΘ. Αντί να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα, έχει αφήσει ανεξέλεγκτους τους ιδιωτικούς ομίλους να ξεζουμίζουν το προσωπικό, να τους στερεί ακόμα και τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας. Τους έχει δώσει όλους αυτούς τους μεγάλους το ελεύθερο να θησαυρίζουν από τα διάφορα διαγνωστικά τεστ. Επανέφερε τα σχέδια που άφησε στη μέση, σχέδια όπως το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα δουλεύει σε συνεργασία, όπως κατέληξε, με τον ιδιωτικό τομέα, με τα ΣΔΙΤ, με τις γνωστές συνεργασίες και τις διάφορες συμπράξεις με τους ομίλους της υγείας. Παρουσιάζει δηλαδή ως σωτήρια για το δημόσιο σύστημα την πολιτική που ευθύνεται για όλα αυτά τα προβλήματα, μια πολιτική που στερεί από το λαό μας το δικαίωμα σε πλήρεις, δωρεάν, σύγχρονες υπηρεσίες υγείας. Αυτή η πολιτική οδήγησε συστήματα υγείας ακόμα και στις πιο προηγμένες καπιταλιστικές χώρες στην κατάρρευση και τα οποία σε κάθε περίπτωση μετατράπηκαν σε συστήματα της μιας νόσου, αφήνοντας ακάλυπτους τους ασθενείς από άλλα προβλήματα υγείας. Οι συνέπειες καταγράφονται σε έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπου σύμφωνα με αυτήν οι υπηρεσίες υγείας έχουν υποβαθμιστεί στο 90% των κρατών του πλανήτη. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχουν δεχτεί τα προγράμματα εμβολιασμού που έχουν υποχωρήσει κατά 70% παγκοσμίως και η διάγνωση και η θεραπεία του καρκίνου που έχουν υποχωρήσει κατά 55%. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι ασθένειες που είχαν εξαφανιστεί με τους μαζικούς εμβολιασμούς υπάρχει κίνδυνος να βρουν πάλι χαραμάδα, να επανεμφανιστούν απειλώντας τη δημόσια υγεία. Σε ό,τι αφορά τους καρκίνους, είναι βέβαιο ότι ασθενείς που θα μπορούσαν να σωθούν με έγκαιρη διάγνωση, με έγκαιρη θεραπεία, τώρα τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς καταδικάζονται. Η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ότι τα μέτρα περιορισμού πάρθηκαν και συνεχίζουν να παίρνονται για να μην καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας αποτελεί επιβεβαίωση ότι το σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις λαϊκές ανάγκες προπανδημίας. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις συνθήκες αυτής της πανδημίας. Ξέρουμε όλοι τώρα τι γίνεται με την αναμονή για ένα ραντεβού ιατρικό, με τα χειρουργεία, τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, σε μέσα, σε υποδομές. Μπορεί ο νέος κορονοϊός να ήταν άγνωστος όσον αφορά την επιστημονική γνώση και εμπειρία, όμως αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για τα διαχρονικά χάλια του δημόσιου συστήματος υγείας. Σε συνθήκες που υπάρχει πολυάριθμο επιστημονικό, άλλο προσωπικό, απίστευτη τεχνολογία και σύγχρονα μέσα. Η πρωτόγνωρη αυτή περιπέτεια της δημόσιας υγείας ανέδειξε με τραγικό τρόπο πως ο βασικός προσανατολισμός της ανάπτυξης του συστήματος υγείας
είναι να μην κοστίζει στο κράτος, στους επιχειρηματίες η πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση της υγείας του λαού και ταυτόχρονα να αποτελεί εξαιρετικό πεδίο για επενδύσεις και business κερδοφορίας των λίγων. Φίλες και φίλοι, όλοι συμφωνούν πως με τη συμβολή του λαού μας κερδίθηκε χρόνος και οι δείκτες της πανδημίας διατηρήθηκαν μειωμένοι. Ένα όμως ήταν σχεδόν βέβαιο από την αρχή, ότι μπορεί να υπάρξει δεύτερο κύμα της πανδημίας και με δεδομένο ότι ούτε το εμβόλιο υπάρχει, αλλά ούτε ειδική φαρμακευτική αγωγή, τι ακριβώς έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς, η κυβέρνηση έπαιξε στον τζόγο των απαιτήσεων του μεγάλου κεφαλαίου στον τουρισμό, στις μεταφορές. Ό,τι κέρδισε ο λαός με την υπεύθυνη στάση του όλο το προηγούμενο διάστημα. Έκανε ό,τι μπορούσε για να μην ενοχληθούν οι επιχειρηματίες του χώρου, να μαζέψουν πελατεία και άλλα κέρδη. Η βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως ονόμαζαν εδώ και δεκαετίες τον τουρισμό, άνοιξε με τους ίδιους όρους, με τα πρωτόκολλα του μεγάλου κεφαλαίου. Είναι σε όλους πλέον φανερό ότι η έξαρση των κρουσμάτων μέσα στον Αύγουστο και ενώ τα κρούσματα αρχές καλοκαιριού είχαν μηδενιστεί, οφείλεται στο άνοιγμα του τουρισμού, το οποίο έγινε με τους όρους που έθεσαν οι tour operators, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι αεροπορικές εταιρείες, οι εφοπλιστές, χωρίς να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του λαού και των ταξιδιωτών. Η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την είσοδο στη χώρα με μερικούς μόνο δειγματοληπτικούς ελέγχους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, υπολογίζεται ότι μπήκαν για τουρισμό από το εξωτερικό τουλάχιστον 2.500 θετικοί στον κορονοϊό, χωρίς να τους γνωρίζει κανείς. Και αυτοί, εάν δεχτούμε αυτά που λέγονται από επίσημα χείλη, ότι ένας φορέας θετικός τον μεταδίδει κατά μέσο όρο τουλάχιστον σε άλλους 10, τότε αυτοί οι συγκεκριμένοι ξένοι τουρίστες έχουν κάνει φορείς άλλους 25.000 συνανθρώπους μας. Αυτό όμως θα μπορούσε να ελεγχθεί πλήρως εάν η κυβέρνηση διέθετε εξοπλισμό, προσωπικό, εάν εφάρμοζε από την αρχή σχέδιο που να απαιτεί πιστοποιητικό πριν την είσοδο στη χώρα. Είναι γνωστό πλέον και το τι δεν έκανε η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, που κατά τα άλλα θα θωράκιζε το δημόσιο σύστημα με γιατρούς και νοσηλευτές. Δεν έκανε τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις δημόσιες μονάδες υγείας, προκειμένου να καλυφθεί έστω ένα μέρος των μεγάλων ελλείψεων που υπήρχαν και πριν την πανδημία. Όσο για τις προσλήψεις που επαγγέλλεται, είναι ίδιες με αυτές που επαγγελόταν πριν και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, κάποιους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου, από 4 μήνες έως 2 χρόνια, οι οποίοι όμως αντικαθιστούν τους προηγούμενους που έλυγε η θητεία τους και απολύονταν. Συνεπώς, το αποτέλεσμα είναι 0 ιστοπηλίκων. Ακόμα και ο αριθμός των κλινών ΜΕΘ, ο οποίος μπορεί τώρα να φτάνει συνολικά τις 910, όμως είναι πάρα πολύ πίσω, μόλις το 26% των απαιτούμενων 3.500 κλινών ΜΕΘ, σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ, τόσο για τους ασθενείς COVID, όσο και για τους ασθενείς όλων των άλλων περιπτώσεων. Τα όσα μάλιστα ισχυρίζονται κυβερνητικά στελέχη, ότι η στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων ήταν επαρκής και μάλιστα δεν χρειάστηκε, λέει, να αξιοποιηθεί, είναι άκρος επικίνδυνη. Διότι θεωρεί φυσιολογικό το γεγονός ότι την προηγούμενη περίοδο η συντριπτική πλειοψηφία των χρόνιων ασθενών δεν είχαν καμιά συνέχεια της ιατρικής τους παρακολούθησης,
αποκλείστηκαν από τις δημόσιες μονάδες υγείας με προφανή αρνητικά αποτελέσματα. Με τους ρυθμούς αύξησης των κρουσμάτων, σε συνδυασμό με όλες τις άλλες ανάγκες για νοσηλεία σε ΜΕΘ, είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να μπει και εδώ επιτάπητος το δίλημα στους γιατρούς για το ποιος θα μπει στη ΜΕΘ και ποιος όχι, πράγμα που σημαίνει ποιος θα ζήσει ενδεχομένως και ποιος θα πεθάνει. Αυτό ακριβώς είδαμε με δραματικό τρόπο στη γειτονική Ιταλία, στην Ισπανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αλλού. Η ανάγκη να υπάρχει πλεόνασμα προσωπικού και υποδομών προκειμένου σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζονται πλήρως όλες οι τρέχουσες ανάγκες, αλλά και οι έκτακτες, συγκρούεται με τη λογική που έχουν όλοι αυτοί του κόστους ωφέλους, της λειτουργίας δηλαδή των νοσοκομείων με επιχειρηματικά κριτήρια. Θυμίζουμε μόνο πως πολλοί εγκαυματίες από εκείνη τη μεγάλη τραγωδία στο Μάτι δεν νοσηλεύτηκαν σε ειδικές μονάδες, γιατί αυτές δεν υπήρχαν. Είναι κρίσιμο ζήτημα επίσης ότι ο χρόνος που κερδίθηκε δεν αξιοποιήθηκε για τη στελέχωση, ανάπτυξη, εξοπλισμό των δημοσίων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι οποίες όχι μόνο παραμένουν αποδεκατισμένες και εντελώς υποστελεχωμένες, αλλά και ένα μέρος του προσωπικού τους μετακινείται για τις ανάγκες εφημερίας των υπόλοιπων δημόσιων νοσοκομείων. Δηλαδή, διαχείριση της ανεπάρκειας σε προσωπικό στην κατεύθυνση μισοκλίνω μια τρύπα ανοίγοντας άλλες. Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, μαζί με τους μαχόμενους υγειονομικούς, πριν η πανδημία πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, είναι ανάγκη να απαιτήσουν από την κυβέρνηση μέτρα αποφασιστικής στήριξης του συστήματος υγείας, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια φροντίδα αλλά και στα νοσοκομεία. Να υπάρξει επαρκής αύξηση της χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό για τη στήριξη όλων των δημόσιων μονάδων υγείας για τις τρέχουσες και τις έκτακτες ανάγκες. Να καταργηθεί κάθε πληρωμή και συμμετοχή του λαού για νοσηλεία, εξετάσεις, φάρμακα. Να γίνουν μαζικά προσλήψεις με μόνιμη σχέση εργασίας υγειονομικού και άλλου προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στο ΕΚΑΒ, στην υπηρεσία βοήθειας στο σπίτι. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι στην υγεία, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, που εργάζονται με παντός είδους προσωρινές σχέσεις εργασίας. Να μην γίνει καμιά απόλυση. Να επαναλειτουργήσουν πλήρως όλες οι δημόσιες μονάδες υγείας, τα εργαστήρια που έχουν κλείσει ή υπολειτουργούν. Να ανοίξουν όλα τα νοσοκομεία που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια. Σχέδιο επίταξης όλων των δομών του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας για να μπει σε εφαρμογή σε περίπτωση γιγάντωσης της πανδημίας. Να αναπτυχθούν, να στελεχωθούν και να εξοπλιστούν όλα τα κέντρα υγείας και να λειτουργούν όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο. Να αναπτυχθούν τουλάχιστον 3.500 κρεβάτια ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία. Να εξασφαλιστεί η αναγκαία ποσότητα και σε ποιότητα προστατευτικών μέσων, υγειονομικό υλικό κλπ. Να εφαρμοστούν μέτρα προληπτικού ελέγχου μαζικά των τουριστών στις χώρες προέλευσης και κατά την είσοδο στη χώρα, καθώς και πλήρης εφαρμογή των μέτρων προστασίας των εργαζομένων, όπως και διαγνωστικά τεστ. Σε αυτές όμως τις συνθήκες είναι ανάγκη με ευθύνη του κράτους να οργανωθεί η συστηματική παρακολούθηση των ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ και οι οποίοι έχουν πολλαπλές ανάγκες λόγω της νόσου στη ζωή τους. Να οργανωθούν τμήματα
που θα τους παρακολουθούν οι απαιτούμενες ιατρικές ειδικότητες για έλεγχο, για θεραπεία, για αποκατάσταση, με πλήρεις δωρεάν παροχές για όλα όσα απαιτούνται. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να συγκεντρώνεται και η απαιτούμενη πείρα και νέα επιστημονική γνώση για τα ζητήματα αυτής της νόσου. Γιατί ο πολυκερματισμός και το σκορποχώρι των πολλών και διαφορετικών σημείων παροχής υπηρεσιών υγείας που εξαναγκάζεται να καταφεύγει ο ασθενής, εκτός από το βασανιστήριο της ατομικής ευθύνης να ψάξει ο ίδιος να βρει πού θα απευθυνθεί, χάνεται σε μεγάλο βαθμό και η επιστημονική γνώση. Ιδιαίτερα τώρα, μπροστά και στον επερχόμενο χειμώνα, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη καθολική, την ανάγκη καθολικού εμβολιασμού όλου του πληθυσμού άνω της ηλικίας των 6 μηνών με το αντιγρυπικό εμβόλιο. Και βέβαια με ευθύνη του κράτους να γίνουν καθολικά επαναλαμβανόμενα τεστ για τον κορονοϊό στον πληθυσμό. Φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι πως δεν περιμένουμε την πανδημία για να διαπιστώσουμε επίσης τη χαμηλή προστασία των εργαζομένων στα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς. Η πανδημία όμως όξινε καταστάσεις. Φανέρωσε σε περισσότερα μάτια τον τρόπο που τσουλάει η καπιταλιστική μηχανή και το πώς υπολογίζει την εργατική δύναμη, την ανθρώπινη ζωή. Πέρα από τα μεγάλα λόγια των πρώτων ημερών της εκδήλωσης της πανδημίας, λόγια που ανέφεραν πως για την κυβέρνηση, έλεγε τότε, πρώτη αξία έχει η ανθρώπινη ζωή, οι επόμενες μέρες ήταν αποκαλυπτικές για τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ που έγιναν λάστιχο στα χέρια των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων. Σήμερα σε κάθε κλάδο γενικεύεται η εμφάνιση κρουσμάτων. Παράλληλα γενικεύεται η επίθεση στην υγεία των ίδιων των εργαζομένων. Από την έναρξη της εργάσιμης μέρας και τους συνοστισμούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς έως και την επιστροφή στο σπίτι μετά, η κυβέρνηση πουλάει την ατομική ευθύνη και δείχνει με το δάχτυλο τους άνεργους, τους μισοεργαζόμενους, τους κακοπληρωμένους που πληρώνουν τα πρώτα σημάδια εκδήλωσης και της νέας οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι καταγγέλουν στα σωματεία τους κρούσματα σε πολλούς χώρους δουλειάς, η αντίδραση της εργοδοσίας είναι πάνω κάτω ίδια, τηρώντας μόνο στα λόγια και όχι με πράξεις, και ερμηνεύουν βέβαια όπως θέλουν και όπως τους συμφέρει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Μόλις προχθές σε μεγάλο εργασιακό χώρο, γνωστής ΜΚΟ, έφτασαν στο σημείο ομά και κοινικά να καλούν στην εργασία μέχρι και θετικά ασυμπτωματικά κρούσματα. Σε άλλους εργασιακούς χώρους, το πρωτόκολλο υγείας μετατρέπεται σε πρωτόκολλο «δεν ξέρω», «δεν είδα», «δεν άκουσα», καθώς αποκρύπτονται τα κρούσματα. Και η ζωή και η εργασία συνεχίζεται χωρίς υγειονομικά μέτρα, σε βάρος των ίδιων των εργαζομένων και των καταναλωτών. Σε άλλους χώρους τα πρωτόκολλα ερμηνεύονται ως ένας ίσον κανένας. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για το κρούσμα αναδιάδες ή τριάδες, ώστε να μην γίνει, λέει, σούσουρο, και το μόνο μέτρο που παίρνετε είναι να μπει σε καραντίνα για 14 μέρες το κρούσμα και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι να συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με δύο λόγια, η εργοδοσία δεν υπολογίζει τίποτε και κανέναν μπροστά στο δικό της κέρδος. Την ίδια στιγμή που τα πρωτόκολλα υγείας είναι αόρατα, άλλο τόσο είναι πλήρως ορατή η επίθεση που δέχονται εργαζόμενοι στο όνομα της πανδημίας. Όλους αυτούς τους μήνες
Η πλειοψηφία ζει ένα πραγματικό εφιάλτη. Οι απολύσεις εκτόξευσαν την ανεργία. Χιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν εκτός παραγωγής, χωρίς εισόδημα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων κλήθηκε να επιβιώσει με 605 ευρώ κατά μέσο όρο για όλη αυτή τη χρονική περίοδο. Χιλιάδες εργαζόμενοι σε καθεστώς αναστολής σύμβασης περιμένουν 2 μήνες για να πάρουν 534 ευρώ και να πληρώσουν τα χρέη των νοικοκυριών τους, τα οποία βέβαια πιέζουν ασφυκτικά χωρίς αναστολή. Σήμερα, παραμονές των εξαγγελιών της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη και κυβέρνηση και μεγαλοεργοδοσία κόβουν και ράβουν ήδη την επόμενη μέρα με την μονιμοποίηση και εμβάθυνση όλων των δίθεν αυτών έκτακτων μέτρων. Καθημερινά προσθέτουν αντιδραστικές διατάξεις σε βάρος των εργαζομένων. Έφτασαν στο σημείο να τιμωρούν εργαζόμενους που μπαίνουν σε προληπτική καραντίνα και να τους φορτώνουν ώρες εργασίας αναδρομικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις τρέχουν το αντεργατικό πρόγραμμα ΣΟΥΡ, δηλαδή νέα δάνεια στα κράτη-μέλη, ζεστό χρήμα στους μονοπωλιακούς ομίλους, χρήματα τα οποία σε τελική ανάλυση θα φορτωθούν και πάλι στους εργαζόμενους και στο λαό με νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, με ασφαλιστικό πινοσέτ, με νέες ιδιωτικοποιήσεις, με νέους φόρους, με πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών και κατασχέσεις. Και επιπλέον, ήδη αυτό το πρόγραμμα αξιοποιείται για την παραπέρα γενίκευση της ευελιξίας της δουλειάς λάστιχο με μισθούς πείνας. Όλους αυτούς τους μήνες ταΐζονται με δισεκατομμύρια ευρώ βιομήχανοι, εφοπλιστές, τραπεζίτες. Και την ίδια στιγμή ο παραγωγός του πλούτου αφήνεται να ζει με ξεροκόμματα και φιλοδορήματα που τσακίζουν συμβάσεις και μειώνουν ακόμα παραπέρα το μέσο μισθό. Αξιοποιούν την πανδημία χτυπώντας τη σταθερή και μόνιμη εργασία, το 8ωρο όπου ακόμα αυτό υπάρχει, έχοντας τους εργαζόμενους στο ψυγείο και αναλώσιμους για να τους χρησιμοποιούν όποτε και όπως τους χρειάζονται, να τους πληρώνουν όσο και όποτε θέλουν. Τα νέα αντιλαϊκά μέτρα δεν ήρθαν για την πανδημία, αλλά ήρθαν για να μείνουν και να προσθεθούν στα προηγούμενα μνημονιακά μέτρα. Όμως, μαζί με τον αγώνα για το μεροκάματο, το μισθό, την ασφάλιση, στο επίκεντρο της πάλης των εργαζομένων πρέπει να μπουν και τα ζητήματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Στηρίζουμε τις διεκδικήσεις των εργατικών σωματείων μπροστά στο νέο κύμα πανδημίας. Να διασφαλιστεί η εργασία σε όλους τους εργαζόμενους με όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Δωρεάν τεστ για τους εργαζόμενους με ευθύνη της εργοδοσίας και του κράτους. Να υπάρξουν έλεγχοι για την αποσιώπηση κρουσμάτων από τις εργοδοσίες. Το πρωτόκολλο υγείας να μην γίνεται λάστιχο για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Να αυξηθούν τώρα τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδίως τις ώρες αιχμής. Δεν αποδεχόμαστε καμιά αρνητική αλλαγή στους όρους και τις συνθήκες δουλειάς μας, στα δικαιώματά μας, στο όνομα της αντιμετώπισης της πανδημίας. Να εξασφαλιστούν έκτακτες άδειες ειδικού σκοπού με αποδοχές για όσους εργαζόμενους χρειαστεί να μείνουν σπίτι τους, είτε για τη φύλαξη παιδιών ή ασθενών, είτε από μέτρα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της επιδημίας, όπως είναι το κλείσιμο κτηρίων για απολυμάνσεις και άλλα. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο εργαζόμενος δεν μπορεί να δουλέψει στο χώρο δουλειάς του με εξασφαλισμένες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας να παίρνει άδεια ειδικού σκοπού με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση. Απαιτούμε τη συγκρότηση μεικτών υγειονομικών επιτροπών ανά εταιρεία
στις οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση τα ιατρικά δεδομένα και τις ανάγκες που προκύπτουν στους χώρους δουλειάς. Να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους που έρχονται σε επαφή με πελάτες, τεχνικοί, καταστήματα, άλλοι, με βάση τις οδηγίες των επιστημόνων. Να σταματήσουν αμέσως οι πληστηριασμοί κύριας κατοικίας, οι διακοπές σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, λόγω των χρεών των εργατικών λαϊκών νοικοκυριών. Κεντρική προμήθεια προϊόντων για απολύμανση με πιστοποίηση, απολυμαντικά διαλύματα για καθαρισμό χεριών και επιφανειών για εργαζόμενους που έχουν καθημερινή επαφή με κοινό, πελάτες, αλλά και μέτρα για την απολύμανση και σωστή χρήση των εργαλείων της δουλειάς, όπως είναι πληκτρολόγια, ακουστικά, άλλα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μόλις προχθές το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Περιμέναμε μια εβδομάδα για να μάθουμε τι τελικά, μήπως οι προβληματισμοί και οι αγωνίες των γονιών, των εκπαιδευτικών, των μαθητών βρήκαν απάντηση. Προφανώς και όχι. Άλλωστε, πώς μπορείς να περιμένεις σιγουριά και σταθερότητα από μια κυβέρνηση που κάνει λάστιχο τα υγειονομικά πρωτόκολλα ακόμα και για τη λειτουργία των σχολείων, που η ίδια θεωρούσε αναγκαία και μάλιστα σε συνθήκες που το επιδημιολογικό φορτίο ήταν πολύ μικρότερο. Άλλωστε, πώς μπορείς να περιμένεις διασφάλιση των αναγκαίων όρων λειτουργίας των σχολείων, ώστε να προστατεύεται η υγεία, να γίνεται ουσιαστικά η μορφωτική διαδικασία, όταν ορθά κοφτά υπουργοί της κυβέρνησης λένε απλά και ξεδιάντροπα ότι αυτό κοστίζει. Αλήθεια, δικά τους είναι τα χρήματα. Ποιος πληρώνει ακόμα και για αυτή την κουτσορεμένη δημόσια παιδεία? Η λαϊκή οικογένεια είναι αυτή που πληρώνει. Και γι' αυτό έχει απαίτηση και σωστά να λειτουργούν τα σχολεία με ασφάλεια, σωστά, και να πει κανείς ότι δεν περιμέναμε και να έρθει και αυτό το δεύτερο κύμα πανδημίας. Οι επιστήμονες το έλεγαν, η κυβέρνηση το έλεγε και ίσως με την αντιλαϊκή διαχείριση που έκανε το έφερε και πιο γρήγορα. Αλλά τελικά όμως τίποτα δεν έκανε για να εξασφαλίσει το άνοιγμα των σχολείων με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τους μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, προκειμένου να αποφευχθεί αυτός ο συγχρονισμός. Δεν ικανοποίησε κανένα από τα μέτρα που πρότειναν σύλλογοι γονέων, σύλλογοι εκπαιδευτικών, με βάση την πείρα τους, την άμεση γνώση των προβλημάτων που υπάρχουν μέσα στα σχολεία. Δεν έκανε και δεν κάνει μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών. Δεν μονιμοποιεί εκείνους που δουλεύουν χρόνια στην εκπαίδευση. Δεν βελτίωσε υποδομές στα σχολεία, ούτε δημιούργησε νέες. Δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο αναβάθμισης της υγειονομικής επιτήρησης των σχολείων, ρίχνοντας τα όλα στην ατομική ευθύνη όσων εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη μορφωτική διαδικασία. Και δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει που κουνάει το δάχτυλο στο λαό, στη νεολαία, λέγοντάς τους «πολύ χαλαρώσατε». Λέει και ψέματα. Λέει ότι ο μέσος όρος των μαθητών ανατάξει σε όλη την Ελλάδα είναι 17 και ότι αυτό δεν δικαιολογεί ανησυχίες για συγχρονισμό. Μπερδεύει πορτοκάλια με μήλα. Όπως προκύπτει όμως, την περσινή χρονιά το 57% των τμήματων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαν πάνω από 17 μαθητές. Και συνολικά το 74% των μαθητών έκαναν μάθημα σε τμήματα με περισσότερα από 17 άτομα. Ειδικά στην Αττική, όπου καταγράφονται
και τα περισσότερα κρούσματα πανελλαδικά του κορονοϊού, το 85% των μαθητών κάνει μάθημα σε τμήματα με περισσότερα από 17 άτομα. Και σίγουρα πολλοί από εσάς ξέρουν πολύ καλά γιατί τη ζουν αυτή την άθλια κατάσταση, την οποία ούτε βέβαια η προηγούμενη κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλαξε, ο οποίος τώρα παριστάνει τάχα τον ανήξερο για τα κενά στα σχολεία, για την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, για την αδιοριστία χιλιάδων εκπαιδευτικών, ενώ έχει και ο ίδιος πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Τα ξέρει όλα αυτά η κυβέρνηση, όπως τα ξέρουν πολύ καλά και όλες οι κυβερνήσεις, που όταν καλούνται να απαντήσουν στα δίκαια αιτήματα του κόσμου της εκπαίδευσης, με μια φωνή λένε ότι αυτά κοστίζουν, ότι η οικονομία δεν αντέχει. Προφανώς εννοεί ότι δεν τους παίρνει να κόψουν από τους πακτολούς χρημάτων που μοιράζουν στους διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους. Και όταν στριμώχνονται, αξιοποιούν και διάφορους καλοθελητές της επιστημονικής κοινότητας που με παιδιάστικα σχεδιαγράμματα θέλουν να πείσουν ότι δεν είναι και μεγάλη η διαφορά ανάμεσα σε μια τάξη 15 και μια τάξη 25 μαθητών. Η τοποθέτηση αυτή του εκπροσώπου της Επιτροπής των Ειδικών αποτελεί τον ορισμό της κατευθυνόμενης επιστημοσύνης προκειμένου να στηριχτεί η κυβερνητική πολιτική. Εάν είναι έτσι, γιατί να υπάρχουν τα μέτρα κατά του συγχρονισμού? Αυτά όλα βλέπει ο λαός μας και ανησυχεί. Νιώθει ότι τον δουλεύουν, δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όμως αυτή η σταδιακή άρση εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση θα έχει νόημα και αποτέλεσμα όταν δεν στρέφεται ενάντια στην ίδια την προστασία της λαϊκής υγείας που είναι απαραίτητη, όταν δεν εγκλωβίζεται δηλαδή σε διάφορες αντιδραστικές, αντιεπιστημονικές θεωρίες συνωμοσίας και άλλα σχετικά, οι οποίες πρέπει να πούμε βολεύουν και την κυβέρνηση για να ταυτίσει τη διεκδίκηση και τη φυσιολογική ανησυχία και τον προβληματισμό με την οπισθοδρόμηση. Όταν ακριβώς η δική της αντιλαϊκή διαχείριση της πανδημίας είναι καραμπινάτη αντίδραση. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, φωτίζεται η αναγκαιότητα της πάλης με περιεχόμενο τις σύγχρονες, ξεκάθαρα ρεαλιστικές ανάγκες. Γιατί δεν είναι πολυτέλεια. Είναι απόλυτη προτεραιότητα να τεθεί στο επίκεντρο η αναγκαιότητα ανάπτυξης δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία θα εκφράζεται συγκεκριμένα και στα σχολεία, με μόνιμη παρουσία νοσηλευτών σε κάθε σχολική μονάδα, με πρόβλεψη σταθερής παρουσίας γιατρών σε ομάδες σχολείων ή, αν θέλετε, και μόνιμης παρουσίας σε πολυπληθή σχολεία. Γιατί η άμεση μονιμοποίηση των χιλιάδων αναπληρωτών και μπορεί και πρέπει να γίνει τώρα, γιατί κάθε χρόνο αναπληρώνουν τον εαυτό τους, γιατί οι μόνιμοι διορισμοί συμβάλλουν ουσιαστικά στη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που ειδικά σε αυτή την περίοδο αναδεικνύεται ακόμα πιο επιτακτική λόγω των συνεχών διαταραχών που υπάρχουν. Η κατάσταση αυτή διαμορφώνει και άνισους όρους στην πρόσβαση των μαθητών στη μόρφωση. Επιτείνει κοινωνικές μορφωτικές ανισότητες που προφανώς προϋπήρχαν σε συνθήκες μάλιστα εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο είναι απολύτως ρεαλιστικό και αναγκαίο να υλοποιηθεί το αίτημα για 15 μαθητές ανά τάξη και για να υπάρξει αποφυγή συνωστισμού, όπως και οι ειδικοί θέτουν, αλλά και για να καλυφθούν τα μορφωτικά κενά που δημιουργήθηκαν, αλλά και συνολικότερα για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου σε κάθε σχολείο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι,
τις προηγούμενες μέρες με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων, η Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές και στα πανεπιστήμια της χώρας. Τους έπιασε ο πόνος για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, όταν κυριολεκτικά το σχέδιο της κυβέρνησης είναι κλειστά να βγαίνει το μάθημα όπως όπως, ενώ μια είδηση των ημερών είναι ότι ήδη φουλάρουν οι μηχανές με νέα επιχειρηματικά σχέδια για την εξαποστάσεως εκπαίδευση στα πανεπιστήμια. Η κατάσταση στα ΕΗ αποδεικνύει περίτρανα τις συνέπειες από την επιχειρηματική δράση. Αποδεικνύει τι σημαίνει τελικά λειτουργία με όρους ανταγωνιστικούς και με όρους αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, απελευθέρωση των ΑΕΗ να λειτουργούν με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη επιχειρηματικής ερευνητικής δράσης, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τις ανάγκες των φοιτητών που στην πλειοψηφία τους είναι παιδιά εργατικών λαϊκών οικογενειών. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, της λεγόμενης αυτοδιοίκησης που επί της ουσίας οδηγεί σε ΑΕΗ περισσότερα δεσμευμένα στις ανάγκες της καπιταλιστικής κερδοφορίας, ρίχνει η κυβέρνηση το μπαλάκι στις διοικήσεις των πανεπιστημίων. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση. Πανεπιστήμια πολλών ταχυτήτων, και αυτό εκφράζεται και στα διάφορα προβλήματα που εμφανίστηκαν και πριν και σήμερα με τις διαφοροποιημένες λύσεις που δίνουν οι διοικήσεις των ΑΕΗ στο πώς θα γίνει η εξεταστική των παιδιών. Το ρεαλιστικό και το αναγκαίο των διεκδικήσεων που θέτουμε αποδεικνύεται πρώτα και κύρια από το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει σοβαρό επίπεδο υποδομών και για να απλωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία και για να προχωρήσει η ερευνητική διαδικασία που προβλέπεται στις σπουδές. Οι υποδομές αυτές, τα αμφιθέατρα που φιλοξενούν εταιρείες και διάφορα think tank να δοθούν για τις ανάγκες των φοιτητών και για να προσληφθεί άμεσα εκπαιδευτικό προσωπικό που περιμένει με τα διδακτορικά στο χέρι για να μπορέσει να γίνει και σωστά το πανεπιστημιακό μάθημα. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να διασφαλιστεί για να έχουμε ανοιχτά ΑΕΗ με όρους προστασίας της υγείας όλων και με συνέχεια της ουσιαστικής μορφωτικής διαδικασίας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, γιατριά, η εργατική τάξη, η νεολαία, μπορούν να βρουν, όχι γιατροπορεύοντας αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, αλλά παλεύοντας τώρα, αρνούμενοι να δεχτούν την καραντίνα στα εργατικά δικαιώματα και στις διεκδικήσεις. Σημαδεύουμε τον ορατό εχθρό μας, τον καπιταλισμό. Αντιπαλεύουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μεγάλου κεφαλαίου που προωθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που στηρίζουν όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, τα άλλα αστικά κόμματα. Γιατί οι σύγχρονες κοινωνικές, οι λαϊκές ανάγκες σήμερα ασφικτιούν μέσα σε αυτό το σύστημα. Γιατί καλύτερη ζωή με αξιοπρέπεια σήμερα σημαίνει πριν απ' όλα ένα πράγμα. Αγώνας πάλι όλων για το σοσιαλισμό. Αυτό το δρόμο ανοίγουμε από σήμερα, πρωτοστατώντας την πάλι για κάθε πρόβλημα, δείχνοντας με περισσότερες πλέον αποδείξεις και από την περίοδο της πανδημίας ότι το σημερινό σύστημα χρεοκοπεί και πρέπει επιτέλους να αντικατασταθεί από μια νέα κοινωνία με ευημερία, με υγεία, με ευτυχία για όλους. Δίνουμε μια μάχη τώρα με την προοπτική του αύριο, με την προοπτική μιας άλλης οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας, με αποκλειστικό γνώμονα τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό, μια κοινωνία με τέτοια οργάνωση της παραγωγής, των υπηρεσιών όλης της οικονομίας, που η ανάπτυξή της
θα καθορίζεται με αποκλειστικό γνώμονα όχι το κέρδος, αλλά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες στη δουλειά, στην παιδεία, στην υγεία, παντού. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Καλούς αγώνες.